Ερχόμενη στα Λευκά θα αποχαιρετήσει η Κύπρος το 2019, υποδεχόμενη το 2020. Ορεινές και μη ορεινές περιοχές του νησιού έχουν καλυφθεί στα άσπρα με χιλιάδες εκδρομείς να σπέβδουν για να απολαύσουν το χιόνι από κοντά. Η θερμοκρασία χθες βράδυ ήταν σε ορισμένες περιοχές μέχρι και ένα βαθμό υπό το μηδέν, ενώ σε πολλές περιοχές σχηματίστηκε παγετός. Και απόψε το βράδυ οι κάτοικοι των υψηλότερων ορεινών περιοχών αναμένεται να υποδεχθούν τον νέο χρόνο με χιόνια και παγετό, έχοντας ως σύμμαχο τον Τζάκι, την Σόμπα και εκλεκτούς μεζέδες. Έχουμε τον Τζάκι ναυτούμενο και με λίγο κρασί. Τζάκι και με τη ζυμανία. Το καλύτερο φάρμακο. Έχουμε σπίτι μας σόπες, ξυλόσοπες. Κρύο με ζεστούς ανθρώπους. Κάθομαστε μπροστά από το Τζάκι με την οικογένεια και βράζουμε και λάλουμε και ιστορίες εμείς. Κακοκαιρία, οι έντονες και παρατεταμένες βροχές και καταιγίδες έφεραν και τα καλά τους, καθώς ο φετινός Δεκέμβρης είναι ο τρίτος καλύτερος των 10 τελευταίων χρόνων σε ό,τι αφορά την συγκέντρωση νερού στα φράγματα. Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, στα φράγματα της Κύπρου εισέρευσαν το Δεκέμβριο σχεδόν 27 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, με την πληρότητα των φραγμάτων να φτάνει συνολικά το 85,2%. Με την αποχώρηση του 2019 και τον ερχομό του 2020, όλων είναι όπως ο νέος χρόνος φέρει καλύτερες μέρες για τον καθένα και τον τόπο. Κάτοικοι των Λευκάρων ετοιμάζονται πυρετοδός για απόψε. Όπως μας είπαν, θα περάσουν τη νέα χρονιά αγκαλιά με την οικογένειά τους μπροστά από τον Τζάκι με πολύ χορό και μουσική. Ευχή είναι να αγαπάμε ένα τον άλλο. Εύχομαι σε όλον τον κόσμο χρόνια πολλά και καλό νέο έτος. Υγεία, ειρήνη και αγάπη σε όλον τον κόσμο. Ο νέος χρόνος φέρει αγάπη, ευτυχία. Και ό,τι ποθούμε για την πατρίδα μας. Πολλά, πολλά. Συνδυά σας.